Τούντας για την κρίση, η κυβέρνηση και κάποιοι μηδιακοί βραχίονες, οι οποίοι συνδέονταν μαζί της, επιχείρησαν να αναπαραστήσουν και να δώσουν στο λαό να καταλάβει ότι η κρίση είναι ένα πρόβλημα σχέσεων Ελλάδας-Ευρώπης. Αποδείχθηκε μέσα στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν ήταν έτσι και ότι η Ευρώπη ζει ένα δομικό πρόβλημα. Uh-huh. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την ψήφο του λαού στις ευρωεκλογές υπέρ του υποψηφίου για την Προεδρία της Κομισιόν που υπέδειξε η κυρία Μέρκελ, φαντάζομαι, του κυρίου Γιούνκερ. Γιατί τον επέλεξε η κυρία Μέρκελ, τον κύριο Γιούνκερ? Τον επέλεξε το Λαϊκό Κόμμα. Εντάξει. Πρώτον, δεν τον επέλεξε ακόμα. Δεύτερον, δεν ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά. Του σχετικού μάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα τον επέλεξε. Η κυρία Μέρκελ είναι κόντρα στον κύριο Γιούνκερ. Εντάξει. Εσύ τον κύριο Γιούνκερ δεν τα ξέρει καλύτερα. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σα ρωτήσω, να σα απευθύνω, επειδή έχετε δώσει αυτή την ξεκάθαρη ιδέα. Εντάξει, έχετε το ίδιο έτοιμο από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα με όλο αυτό το που έχετε δημιουργήσει στα κομματικά σας επιτελεία. Ναι. Βάζω και αυτό το ερώτημα και δώστε μας μια ολοκληρωμένη απάντηση. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πρωτιά στις ευρωεκλογές, εάν πάρετε και αρκετούς δήμους ή περιφέρειες, εν πάση περιπτώσει, και στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό σημαίνει ότι πλέον ζητάτε εδώ και τώρα εκλογές ακόμα πιο δυνατά? Κυρία Μπουσδούκου, έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία καταπάτησε και είπε ψέματα στον ελληνικό λαό για το τι προτίθεται να κάνει. Και νομίζουμε ότι τα αποτελέσματα της κάλπης θα είναι τέτοια που θα έχουν ένα εκοφαντικό, εμφαντικό πολιτικό μήνυμα, το οποίο δεν θα επιδέχεται αμφισβητήσεως. Δεν θα μπορεί δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μετά την κάλπη να πει: έχω τον κύριο Παχατουρίδη, αλλά δεν έχω τον κύριο Παχατουρίδη, που είναι ναι, μεν θα πανηγυρίσει δίπλα του ο κύριο Σαμαρά, αλλά δεν θα είναι ακριβώς Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά θα τελειώσουν γιατί η κάλπη θα έχει ανοίξει και ο λαός θα έχει μετά από πολύ καιρό κληθεί να πετύχει. Είστε αισιόδοξοι παρά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, των πρώτων? Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων καθίστε να τα δούμε, διότι έχει δυναμική μπροστά της η εκλογική μάχη. Είναι πρώτη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ παντού. Έχει με χαμηλή αναγνωρισιμότητα υποψήφιός μας στο Δήμο της Αθήνας. Ο κύριος Σακελαρίδης. Ναι, πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι ξέρετε, καμιά φορά και εδώ το έχει καταλάβει ο κόσμος. Και θα κάνω και μία έκκληση συνολικά προς την κοινότητα των δημοσκόπων. Να μην υποκύπτουν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Μία κουβέντα, κύριε Κεφαλογιάννη.